νύχτα, βρέχει, καραντίνα. Νομίζω τι καλύτερο για να βγούμε για ένα μοτοβλογκ. Και γεια σας ρε παιδιά, Jimmy Boy εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου, στο οποίο πραγματικά έχω τόσα νέα να μοιραστώ, που δεν ξέρω αν μου φτάσει ρε παιδί μου 10 λεπτά, δεν ξέρω αν θα μου φτάσουνε. Θα μου πεις αν μου πιάνουν τα φανάρια. Θα μπορούσατε να είχατε φρενάρει κάθε φορά ρε φίλε, κάθε φορά. Γιατί το κάνουνε αυτό? Λέω να ξεκινήσω με τα νέα της Μίκα, να συνδέσουμε λίγο το προηγούμενο βίντεο με αυτό το βίντεο και να πω ότι η Μίκα είναι καλύτερα. Είχαμε λίγα θεματάκια όσον αφορά την ανάρρωσή της, δεν ήταν όλα τελώς ομαλά. Ευτυχώς είναι όλα καλά, αλλά χρειάστηκε να πάρουμε αντιβίωση 3 εβδομάδες αντί μία, που είναι κανονικά. Και αυτό γιατί άρχισε λίγο να χρωματίζεται εκεί η πληγή, τράβηξε φυσικά από μόνη της, δάκωσε λίγο τα ράματα, τα έβγαλε μόνη της, δεν άντεξε. Οπότε για πανενδεχόμενο μόλυνσης είπαμε να συνεχίσουμε, όχι εγώ, ο κτηνίατρος, την αντιβίωση, να είμαστε ασφαλείς. Η ίδια της φυσικά έχει αναρρώσει πλήρως, έχει επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς της. Είναι το ίδιο γλυκιά, χαδιάρα και ενοχλητική όσο ήταν, ακριβώς όπως ήταν. Εμένα με βλέπετε τώρα στον δρόμο, γιατί η δουλειά μου δεν υποστηρίζει τηλεργασία, οπότε πρέπει να μεταγεννούμαστε, πρέπει να πηγαίνω και σίγουρα ο έξω κόσμος δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη περίοδο της καραντίνας, αρχές του χρόνου. Βλέπετε ότι πάρα πολλά αυτοκίνητα είναι στο δρόμο, πολλοί άνθρωποι έξω. Δεν θυμίζει και πολύ καραντίνα, δεν θυμίζει και lockdown όλο αυτό. Αλλά πραγματικά το πρώτο lockdown μας είχε γονατίσει όλους, όλες τις επιχειρήσεις, όλους τους υπαλλήλους. Όλοι είχαμε έρθει σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και όχι μόνο και ψυχολογική. Και ίσως γι' αυτό βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά. Λίγο να είναι πιο ελεύθερα, με ερωτηματικό. Σίγουρα η Θεσσαλονίκη ήταν από τις πόλεις οι οποίες ήταν πολύ κόκκινες, ας πούμε. Πάρα πολύ κόκκινες. Όσο αφορά τα κρούσματα, ήμασταν στο full κόκκινο, όπως και το φανάρι εδώ. Τζουτζούκι. Ένα τζουτζούκι δείτε. Δείτε εδώ κορμοστασιά. Και λέω, λέει το παιδί με το skateboard, ρε. Μπορώ να πω ότι ο στολισμός εδώ πέρα της Τσιμισκή δεν είναι καθόλου άσχημος. Δεν θυμάμαι αν κάθε χρονιά στολίζαν τα δέντρα σε τόση έκταση. Νομίζω υπήρχαν, αλλά υπήρχαν πολύ πιο λίγα. Τώρα τα έχουν ξεκινήσει από αρκετά αρχή της οδού και πάει μέχρι τέλος. Οπότε σου δίνει μια πολύ, πολύ πιο εορταστική έτσι, ατμόσφαιρα και ωραία αίσθηση. Πέρα από αυτά, δεν ξέρω πώς εσείς περνάτε τις μέρες της καραντίνας σας. Εγώ είμαι αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Γιατί πρώτον μετακινούμε, δεν έχω κλειστεί μες στο σπίτι. Το πάμε εν αλλάξ με τα άτομα στη δουλειά μου. Αυτή είναι η οδηγία που έχουμε όσο αφορά τις μέρες αναστολής μας. Οπότε κάποιες μέρες πηγαίνω, κάποιες μέρες κάθομαι. Αλλάζω έτσι σκηνικά, αλλάζω καταστάσεις και δεν βαριέμαι. Άσε που ούτως ή άλλως και σπίτι που λέει ο λόγος να εμένα όλες αυτές τις μέρες. Από τη στιγμή που έχω το sim racing, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά τελευταίο καιρό για μένα και γενικότερα, όχι μόνο για μένα, γενικότερα έχει ανέβει πάρα πολύ. Οπότε έχοντας αυτό σαν χόμπι στο σπίτι, μένω απασχολημένος, δεν τρελαίνομαι και περνάω αρκετά ευχάριστα και δημιουργικά την ώρα μου. Οπότε θα μπορούσα να σας προτείνω η αλήθεια, όσοι το σκέφτεστε, κάντε μια κίνηση, πάρτε ένα τιμόνι, βάλτε στον υπολογιστή σας κάποιο simulator, κάποιο προσομοιωτή, από Assetto Corsa το απλό ή το Competizione ή το R-Factor 2 που τρέχω εγώ. Το iRacing είναι αρκετά ακριβό, είναι συνδρομητικό, δεν είναι το αγοράζεις μια και τελείωσες. Αν και τα υπόλοιπα πλέον που αγοράζεις αυτοκίνητα άλλα, αγωνιστικά, αγοράζεις πίστες, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και πολύ φθηνά πλέον, αλλά θεωρώ ότι αξίζουν πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο το ότι έχεις κάτι να ασχολείσαι, π.χ. ένα παιχνίδι στον υπολογιστή σου, αλλά ειδικά αν μπεις σε κάποιο πρωτάθλημα, μαθαίνεις αγωνιστική παιδεία. Και όχι μόνο αγωνιστική, και οδηγική. Και όχι μόνο, θα μπορούσα να αραδιάσω μεγάλη λίστα από τα ωφέλη και το τι κερδίζεις όταν ασχοληθείς με το sim racing. Αλλά πρέπει να είσαι ρε παιδί μου λίγο μηχανοκίνητος, έτσι λίγο βενζινοκέφαλος. Φυσικά όλων μας η ελπίδα είναι να τελειώσει όλο αυτό. Δεν λέω ότι είναι ιδανική η κατάσταση που ζούμε, γιατί ιδανικά αυτή τη στιγμή εγώ θα έπρεπε να ταξιδεύω Αθήνα αρκετά συχνά με τους Funny Flatters και να οδηγώ πραγματικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, μονοθέσια και ακόμα και kart που τελευταία
προσθέθηκαν στον καράζ της Funny Flanders. Αλλά μέχρι τότε αρκούμε στο εικονικό, όπου τα πάμε εξαιρετικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή και ως ομάδα, αλλά και εγώ στο πρωτάθλημα των οδηγών. Πολλοί από σας ήδη τα ξέρετε όλα αυτά. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, βλέπετε όλες τις ενημερώσεις σχετικά. Και καθώς πιάνει περισσότερη βροχή, ας απολαύσουμε αυτές τις ωραίες στιγμές πάνω στη μηχανή. Γιατί εμένα προσωπικά μου λείψανε. Είχε πολύ άστατο καιρό τις τελευταίες μέρες, οπότε αναγκαζόμουν να πάρω αυτοκίνητο. Και σήμερα, να πω την αλήθεια, το βλέπετε κιόλας, ο καιρός δεν είναι καλός. Πήρα το αυτοκίνητο το πρωί και με άφησε περίπου στα μισά της διαδρομής. Οπότε αναγκάστηκα να πάρω δική βοήθεια, αναγκάστηκα να γυρίσω σπίτι και να πάρω τη μηχανή. Το οποίο μου βγήκε σε καλό τελικά, έτσι ξέσκασα λίγο. Άλλο να οδηγείς αυτοκίνητο, άλλο να οδηγείς τη δική σου μηχανή. Και με περίμενε και μια ευχάριστη έκπληξη. Το άτομο, το παιδί που ήρθε και με βοήθησε, στην ουσία από την οδική βοήθεια, με το που φτάνει στο σημείο και ανταλλάσσουμε μια-δυο κουβέντες, την πρώτη καλημέρα δηλαδή, μου λέει: εσένα κάπως σε ξέρω, μου λέει. Και λέω: πες μου ότι βλέπεις το κανάλι, μου λέει: εννοείται. Πολύ καλό παιδί. Το συμπάθησα. Όχι, όντως το παιδί ήταν πάρα πολύ ευγενικό και πολύ καλό στη δουλειά του και χάρηκα πάρα πολύ που ένα άτομο αρκετά random για μένα εκείνη τη στιγμή με ήξερε. Χάρηκα πάρα πολύ. Και θα το δούμε και το τρενάκι μας. Νυχτερινό motovlog, πλάκα-πλάκα. Είχα να κάνω καιρό, ε. Ναι. Όσο περιμένουμε το τρένο, να σας κάνω μια ερώτηση. Ψάχνουμε για αυτοκίνητο. Ποια είναι η πρότασή σας? Τώρα θα μου πεις τι αυτοκίνητο. Υπάρχουν χίλιες δύο κατηγορίες και κυβικά και πάει λέγοντας. Γράψτε μου εσείς να πάρω καμιά ιδέα και το βλέπουμε. Μωρή μου. Μωρή μου. Το είδες. Το είδες. Απίστευτο. Απίστευτο. Πω πω φίλε. Με πράσινο θα φεύγεις, το δρόμο θα κοιτάς, φίλε. Ισχύει. Ισχύει. Βλέπεις και μιλάει. Okay, και με αυτό το παράξενο κλείσιμο, αυτά για αυτό το βίντεο, τη βγάλαμε για σήμερα. Να είστε ασφαλείς, να προσέχετε στον δρόμο, ακόμη και με πράσινο να κοιτάτε να έρθετε κάποιος. Ναι. Πολύ προσοχή παιδιά, πολύ προσοχή, γενικότερα, όχι μόνο στον δρόμο. Ας έχουμε το νου μας σε αυτό που κάνουμε και όχι αλλού. Oh.